το εξής. Ξέρουμε ότι η αστυνομία έχει πιάσει κάποια πολύ καλά παιδιά, τα οποία βρίσκονταν στην χώρα μας. Ο τρόπος με τον οποίο ζούσαν δεν δικαιολογείται πάρα πολύ. Στο σπίτι τους βρέθηκαν όπλα, ένα μικρό δεν θα το έλεγα, κάπως μεγαλύτερο οπλοστάσιο. Όπλα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί παρόμοια με αυτά που έχουν χρησιμοποιηθεί σε, διάφορα συμβόλαια εκτέλεσης της Greek Mafia. Και τώρα τι συμβαίνει? Η αστυνομία κοιτάει ποιους έχει στα χέρια της και κοιτάει και τα βίντεο. Και διαπιστώνει ότι οι άνθρωποι τους οποίους έχει στα χέρια της για άλλες υποθέσεις προσομοιάζουν με τις φιγούρες των ανθρώπων οι οποίοι δολοφόνησαν on camera το Ζαμπούνι. Και προσπαθούν να καταλάβουν και να δέσουν αν αυτοί οι τύποι τους οποίους έχει ήδη στα χέρια της η αστυνομία είναι αυτοί οι οποίοι εκτέλεσαν το συμβόλαιο εναντίον του Ζαμπούνι. Μάλιστα. Πριν πάμε στον Κωνσταντίνο. Ακριβώς πριν έρθουμε σε σένα και μας δώσεις όλες τις τελευταίες εξελίξεις, πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ το οποίο έχει ετοιμάσει η Ήρα Ορχάνη, που έχει όλο το χρονικό, το τι ακριβώς λοιπόν έχει συμβεί και με αυτά τα τελευταίες, με αυτές τις τελευταίες εξελίξεις, και ερχόμαστε μετά σε σένα να μας δώσεις τις υπόλοιπες πληροφορίες. Έλατε. Άνοιξαν τα στόματα και ήρθαν οι συλλήψεις. Για πρώτη φορά στα χρονικά της ελληνικής αστυνομίας συλλαμβάνονται εκτελεστές συμβολέων θανάτου της Greek Mafia. Πρόκειται για δύο ομογενείς με καταγωγή από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, 21 και 39 ετών, που κατηγορούνται ως οι φυσικοί αυτούργοι των μαφιόζικων δολοφονιών του Σκαφτούρου και του Ρουμπέτη. Εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν σημαντικά ευρήματα, τα οποία ανέδειξαν τον συσχετισμό μεταξύ των υποθέσεων και κατέδειξαν την ύπαρξη της ελόγου εγκληματικής οργάνωσης, τη δράση των μελών της, το ρόλο καθώς και το κίνητρό τους για την τέλεση των προαναφερόμενων εγκληματικών ενεργειών. Οι συλληφθέντες έχουν στο βιογραφικό τους βαριές κατηγορίες από το παρελθόν. Φαίνεται να εμπλέκονται σε δύο εμπρισμούς που έγιναν στις αρχές του περασμένου Ιουνίου στις εγκαταστάσεις εταιριών της οικογένειας Καφτούρου, σε έναν εμπρισμό σε αποθήκη στον Ασπρόπυργο, αλλά και σε μία απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Πιερία. Η αστυνομία τους κατατάσσει ως μέλη διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, καθώς κατηγορούνται για συμμετοχές και σε κακουργηματικές πράξεις στο Μαυροβούνιο. Για την αποδόμηση της οργάνωσης χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές, ψηφιακές έρευνες μεγάλης έκτασης και όγκου, ειδικές ανακριτικές πράξεις και αστυνομικές έρευνες, από τη συνδυαστική ανάλυση των οποίων προέκυψε η δράση της εγκληματικής οργάνωσης και η σύνδεσή της με τις προαναφερθήσεις πράξεις. Ένα λάθος των εκτελεστών ήταν αρκετό για να οδηγήσει τους αστυνομικούς στην εξιχνίαση των δολοφονιών. Ένα αποτύπωμα που βρέθηκε στον εξονυχιστικό έλεγχο της μοτοσυκλέτας που χρησιμοποίησαν για να διαφύγουν όταν σκότωσαν τον Σκαφτούρο. Στην επιφάνεια της μηχανής βρέθηκαν αποτυπώματα τα οποία ανήκουν σε μέλος της οργάνωσης. Για τις ίδιες μαφιόζικες δολοφονίες έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 5 άτομα. Οι δύο είναι ήδη έγκλειστοι στις φυλές, ένα στην Λάρισα και ένα στο Μαυροβούνιο. Δύο φαίνεται ότι έχουν διαφύγει στο εξωτερικό και γι' αυτό έχει ζητηθεί έκδοση διεθνών ενταλμάτων σύλληψής τους, ενώ αναζητείται ένα άτομο το οποίο η αστυνομία θεωρεί ότι βρίσκεται στην Ελλάδα. Έχουν μπει και ξένοι, Ρώσοι, Γεωργιανοί και άλλοι στο παιχνίδι και μπήκαν με τα λαθρέα καύσιμα και τα τσιγάρα που είναι και τα περισσότερα χρήματα αυτή τη στιγμή σε αυτή την εγκληματική οργάνωση, η οποία αποκαλείται από εσάς δημοσιογράφους Greek Mafia. Η αστυνομία συνέλαβε τη νύχτα και ένα ακόμη άτομο στα δυτικά προάστια, καθώς σε έλεγχο στο σπίτι του βρέθηκαν γεμιστήρες από Καλάσνικοφ. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Κωνσταντίνε, σε ακούμε. Δώσ' μας όλες τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν σε αυτήν την υπόθεση. Εχθές λοιπόν το πρωί οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Δευτέρα. Να σας πω πως τους ασκήθηκε ποινική δίωξη από την Εισαγγελία Αθηνών για 9 κακουργήματα και 7 πλημελήματα σε βάρος των 2 εκ των 3, για 3 δολοφονίες και 3 απόπειρες δολοφονιών μελών της Greek Mafia. Να σας πω πως ο τρίτος συλληφθής βαρύνεται με τα πλημελήματα της λαθρεμπορίας και της παράνομης οπλοκατοχής και αρχικώς δεν φέρεται να έχει κάποια εμπλοκή στις δολοφονίες. Οι δύο συλληφθέντες έχουν εμφανιστεί ως εκτελεστές συμβολέων θανάτων της Greek Mafia, ενώ η αστυνομία τους έχει ταυτοποιήσει ως φυσικούς αυτούργους για τις δολοφονίες τον Απρίλιο του 2022 του Γιάννη Σκαφτούρου, αλλά και τον Βασίλη Ρουμπέτη και Διονύση Μουζακίτη τον Ιούνιο στον Κορυδαλό.
Τώρα, όπως αποκαλύπτεται πίσω από τις συγκεκριμένες εκτελέσεις, κρύβεται το λαθρεμπόριο των τσιγάρων. Ενώ μάλιστα σοκάρει και ο κινησμός που είχαν οι εκτελεστές. Μάλιστα, σε ένα διάλογο που είχε ο ένας εκ των δύο με έναν φίλο του, είπε χαρακτηριστικά: κλέβω, πυροβολώ, σκοτώνω. Οι αστυνομικοί τώρα εκτιμούν ότι μέλη της Greek Mafia προχώρησαν και σε μια δολοφονία στο Γέρακα, ιδιοκτήτη πρατηρίου καυσίμων, τον Ιούνιο του 2022, πιστεύοντας λανθασμένα οι εκτελεστές τότε ότι το θύμα εμπλεκόταν στην επίθεση του Γιάννη Σκαφτούρου. Ωστόσο, με τα νέα δεδομένα που έρχονται στο φως, η εκτέλεση του επιχειρηματία στο Γέρακα φαίνεται πως έγινε κατά λάθος, καθώς η δολοφονία του Σκαφτούρου δεν σχετιζόταν με το εμπόριο υγρών καυσίμων, αλλά με λαθρεμπόριο καπνού. Αυτό το οποίο συνέβαινε, ναι, σκότωσαν λάθος άνθρωπο. Ναι, κατά κάποιο τρόπο ισχύει αυτό. Οι δύο συμμορίες υποψιάζονταν η μία την άλλη. Στην ουσία υπήρχε ένας τρίτος, λέει η αστυνομία, ονόματα να μιλάμε, ο οποίος έχοντας μισθώσει Γεωργιανούς δολοφόνους, γιατί, προσέξτε τώρα, γιατί τι λέμε Greek Mafia, τα αφεντικά είναι Έλληνες, τα πιστόλια είναι αυτοί οι οποίοι είναι ξένοι. Έχοντας μισθώσει λοιπόν δολοφόνους από την Γεωργία, σκότωνε μία κάποιον από τη συμμορία του ενός και μετά σκότωνε κάποιον από τη συμμορία του άλλου, δημιουργώντας την εικόνα ότι αυτές οι δύο συμμορίες έλυναν μεταξύ τους τις διαφορές. Τώρα, γιατί εξετάζουν την υπόθεση εμπλοκής των ίδιων δραστών της δολοφονίας Καφτούρου στην ιστορία την τελευταία, αυτή με τον Ζαμπούνι. Γιατί ο τρόπος λειτουργίας, ο οπλισμός που χρησιμοποιήθηκε, ο τρόπος διαφυγής και ο τρόπος με τον οποίο έσβησαν τα ίχνη τους, καίγοντας το αυτοκίνητό τους σε συγκεκριμένο σημείο, είναι καρμπών. Είναι κοινά. Είναι κοινό. Είναι καρμπών. Έτσι. Οπότε τώρα, έχοντας και το βιντεοληπτικό υλικό, προσπαθούν να δουν, να ταυτοποιήσουν, να δουν ποια από τις δεκάδες συσκευές κινητών τηλεφώνων που βρήκαν μπορεί να βρισκόταν στον νέο κόσμο εκείνο το βράδυ. Ακριβώς. Μήπως, και οι ίδιοι λένε ότι υπάρχουν αρκετές πιθανότητες μάλλον, κάποιος από τους σημερινούς συλληφθέντες ήταν μέσα στο Lexus με το οποίο έφτασαν οι δράστες εκεί. Το 44χρονο επιχειρηματία. Λοιπόν, βγάλε άκρη τώρα. Δεν τελειώνει εδώ αυτή η ιστορία. Είναι σαφές. Σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις και το επόμενο διάστημα. Στη δολοφονία του Σκαφτούρου, εκτός από τη μηχανή στην οποία βρέθηκαν αποτυπώματα, υπήρχε και γενετικό υλικό από άλλα 4 άτομα, τα οποία δεν έχουν εντοπιστεί. Αυτοί είναι δολοφόνοι οι οποίοι κυκλοφορούν ακόμα και κάνουν δουλειές. Ακριβώς, ακριβώς. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και με αυτό. Κωνσταντίνε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Θα σε δούμε και στη συνέχεια. Δημήτρη.